Έχουμε κάνει το εξής. Έχουμε πάει σε παραλίες. Όσοι είστε εδώ πέρα τις τελευταίες στιγμές να κάνετε ένα μπάνιο, πόσο θα πληρώσετε. Έχουμε πάει στη Ζάκυνθο. Έχουμε δει τα σκληρά θέματα της επικαιρότητας. Όσοι τώρα για κάποιο λόγο θέλετε να πάτε κάπου, πού θα πάτε, ξέρετε. Ποιοι είναι οι προορισμοί της τελευταίας στιγμής. Ούτε εγώ ξέρω, για να σας πω την αλήθεια. Γιατί μπορεί να έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά μην είναι το σωστό. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας. Είναι ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates. Είναι συνήθως μαζί μας για αυτά τα ζητήματα, προορισμούς, φοιτητές. Καταλαβαίνετε τώρα τα σπίτια. Τι κάνετε, κύριε Μπάκα, πώς είσαστε? Καλή σήμερα, μια χαρά, δόξα Θεώ. Το τι είσαστε με σκάπη, γιατί συνήθως είστε από τους ανθρώπους που έρχονται στο στούντιο, σημαίνει Α. Δεν θέλατε να έρθετε εδώ. Β, είσαστε στις διακοπές, αλλά βάλτε το κουστούμι για μας. Παίζει κάτι τα δύο τα σενάρια. Βρίσκομαι στην οικογενειακή κατοικία με τους γονείς μου και βάλα το κουστούμι για εσάς. Ακριβώς όπως το είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Υποθέτω από κάτω μαγιό για να φύγετε κατευθείαν, έτσι? Όχι, δεν κάνω αυτά πράγματα. Ναι, αυτά είναι επικίνδυνα, να ξέρετε. Την έχει πατήσει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι προορισμοί, τι μπορείτε να προτείνετε εσείς στους τηλεθεατές, που να είναι όμως και οικονομικοί. Σας βάζω δείκτη δυσκολίας. Και να είναι και κοντά. Και να μην ξοδέψουμε πολλά για καύσιμα. Έχετε δίκιο. Θα σας αναφέρω το εξής. Πρώτα απ' όλα, να σας αναφέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα γενικότερα τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Το είχα πει ήδη από το Πάσχα ότι καταγράφεται μια αύξηση 232% σε σχέση με το 2021. Παράλληλα, σύμφωνα με την NDNA, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση ποιότητας κατά 26% τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο σε σχέση με το 2019. Άρα, ξεπερνάμε τα δεδομένα του 2019 όσον αφορά τις βραχυπρόνιες μισθώσεις. Τώρα, όσοι τηλεθεατές μας ακούνε και θέλουν να κινηθούν στην υπηρετική χώρα, μπορούν να επιλέξουν πολλούς προορισμούς και στην Αττική, όπως περιοχές όπως είναι και η Αττέα, η Αγία Μαρίνα, η Βραβρώνα, περιοχές όπου μπορούν για 4 άτομα. Ή την οικογένεια, ή την παρέα, για πέντε διανυκτερεύσεις, έχουν ένα κοστολόγιο, το οποίο μην ξεπερνά τα 500 ευρώ. Θα σας αναφέρω ότι στη Βραβρώνα, ένα σπίτι 135 τετραγωνικά μέτρα, έχει συνολικό κοστολόγιο 325 ευρώ για πέντε διανυκτερεύσεις, ενώ στην Αγία Μαρίνα, 40 τετραγωνικά μέτρα, 430 ευρώ. Τώρα θα βρούμε, αυτή την εποχή θα βρούμε, κύριε Μπάκα, θέλω να πω, υπάρχει έτσι, υπάρχουν καταλήμματα τα οποία ακόμα και σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, κλείνουμε εμείς τη συνέντευξη, είπατε μια ιδέα και θέλει ένας κύριος με την οικογένεια του να πάει, θα βρει? Κύριε Βίδου, η διαθεσιμότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Εμείς αυτό που λέμε σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει να κάνει μια καλή αναζήτηση και να δει πραγματικά αν αλλάξει λίγο τις ημέρες, μία μέρα μπροστά, μία μέρα πίσω, μπορεί να παίξει διαθεσιμότητα. Πιο πολύ όμως πλέον οι ιδιοκτήτες ανακινήτων δεν διαθέτουν τα κινητά τους για μία ή ακόμα και δύο διανυκτερεύσεις. Κατά κύριο λόγο, τη διαθέτουν από 3 έως και 5 ή και περισσότερες. Άρα αυτό που μας βλέπει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κινηθεί κατά κύριο λόγο μετά τις 15 Αυγούστου. Σκεφτείτε το τρίμηνο του 15 Αυγούστου, δηλαδή από 13 Αυγούστου και 16 Αυγούστου, κύριε Αβίδου, οι προκρατήσεις είναι περίπου στο 100% σύνολο της χώρας. Μετά επιστρέφουμε αρκετοί, επομένως εκεί αρχίζουμε και έχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, υποθέτω. Έτσι. Και άλλες τιμές ή παραμένουν υψηλές τιμές? Οι τιμές είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, ιδιαίτερα σε εκείνα που είναι βραχυπρόνια μίσθο. Και δεν αναφέρομαι σε εκείνα τώρα που είναι βίλες με πισίνα, ιδιωτική πισίνα, η τζακούζι που είναι στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Αν κάποιο κινηθεί σε περιοχές όπως είναι στην Πελοπόννησο, όπως είναι στην Χαλκιδική, ή πέσει σε περιοχές όπως είναι στην Αυπακτία ή στο Τολό, δηλαδή πραγματικά μπορεί να βρει ακίνητα τα οποία είναι σε λογικές τιμές. Σκεφτείτε κατά τη μία οικογένεια επιλέγει αυτού του είδου τα ακίνητα, διότι μπορεί εντός κατοικίας να μαγειρέψει, να φτιάξει το δεκατιανό της, να φτιάξει τον καφέ της, να φάνει το γεύμα στο σπίτι και να βγουν το βράδυ όλοι μαζί οικογενειακώς για το βραδινό φαγητό. Εγώ θα σας αναφέρω ότι υπάρχουν και πολλοί προορισμοί και στην εσωτική Ελλάδα. Δηλαδή, σκεφτείτε στις Βολήμες, στη Ζάκυνθο, κάποιος μπορεί να βρει ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα για 5 διανυκτερεύσεις με ένα κοστολόγιο 484 ευρώ συνολικά. Δηλαδή, ούτε 100 ευρώ την ημέρα. Ή να πάει στο Λιξού της Κεφαλονιάς και να βρει ένα σπίτι 40 τετραγωνικά μέτρα με 421 ευρώ. Τι είναι ο Σύφνος τώρα και Άνδρος έχουν και αυτή τη διαθεσιμότητα σε υψηλότερες τιμές, 450 με 500 ευρώ για μικρά σπίτια 30-35 τετραγωνικά, αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε μέσα και το κοστολόγιο των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ενώ στη Λευκάδα, κυρία Βίδου, οι κυριότητες είναι σχεδόν στο 100%, διότι είναι ένα νησί το οποίο δεν χρειάζεται αυτοπλοϊκά εισιτήρια, μεταφέρει το αυτοκίνητό σου. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι η κινητικότητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να πω κάτι, μπορώ να πω κάτι. Μια και το είπατε. Μόνο ένα τόσο δάν θέρμη παράκληση προς όλα τα μέλη της οικογένειας. Επειδή είπατε νωρίτερα, πάνε ας πούμε και θα φάνε το πρωινό εκεί, θα φάνε το μεσημεριανό εκεί, κάποιος πρέπει να το μαγειρέψει. Κάποιος θα πρέπει να πάει να ψωνίσει, κάποιος θα πρέπει να καθαρίσει μετά. Να το μοιραστούμε όμως, έτσι. Να το μοιραστούμε. Μην πάει έρμη η γυναίκα που έχει αυτό το ρόλο, κυρίως η γυναίκα. Κυρία Βίδου, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γιατί δεν θα είναι διακοπές, κύριε Μπάκα μου, αυτές. Δεν θα είναι διακοπές. Θα είναι κάτι άλλο.
Θα είναι και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία αυτό. Κουράζει όλο τον χρόνο. Ναι. Και εκεί έχεις και το νοικοκυριό σου. Σε ένα ξένο μέρος δεν έχεις το νοικοκυριό σου, δεν έχεις ευκολίες σου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα έχετε πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι όλη η οικογένεια συμμετέχει ενεργά. Όταν πάμε διακοπές, πρέπει να συμμετέχουμε όλα με τις οικογένειες. Πρέπει και η μητέρα μας, πρέπει και η μαμά του σπιτιού να ξεκουραστεί και η ίδια. Και εγώ θεωρώ ότι πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και όλοι συμμετέχουν ενεργά στο σπίτι. Γιατί όταν κάνει μια συλλογική εργασία, συλλογική προσφορά στην οικογένεια, είναι πολύ πιο όμορφο ότι κάνει μόνο ένας άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Καλές διακοπές σας έχουμε. Μέχρι πότε θα είστε για να μην σας ενοχλήσουμε ξανά? Αύριο το πρωί θα είμαι στην Αθήνα, οπότε μπορείτε να με ενοχλήσετε με χαρά. Ποτέ, ποτέ δεν είναι ενόχληση για μένα. Γεια σας. Να είστε καλά. Να περάσετε έστω και αυτή την τελευταία μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τους προορισμούς τελευταίας τιμής. Μα είχα άδικο. Πραγματικά, δε το καλοκαίρι τι τους πιάνει όλους και θέλουν κάτι διαφορετικό. Άλλος θέλει αυγά να φάει για πρωινό, άλλος θέλει τόστα, άλλος θέλει το γάλα του με τα δημητριακά. Ένας χαμός το χειμώνα, έχεις τρία βασικά, επικαλείσαι το φόρτο εργασίας και είσαι πιο ξεκούραστα. Εκεί το καλοκαίρι είμαστε λίγο διαφορετικά. Ας βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Και μετά από αυτό το μήνυμα, πάμε παρακάτω για το